Αυτό το μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που πρόσφατα απέκτησαν μωρό, που πρόκειται να αποκτήσουν μωρό, είτε είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, όποια σειρά και να έχει το παιδί τους, αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε γυναίκες που προσφάτως έγιναν μαμάδες. Ρουμπία μου, καλώς μου ήρθες. Καλώ σε βρήκα. Μετά από τόσε δυσκολίε, τα, καταφέραμε τη λίγα. Άμα θε να κάνει κάτι στο τέλο, θα το καταφέρει. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και εγώ που με προσκάλεσε. Η κουβέντα αυτή μα μπήκε στο μυαλό από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε όταν συζητούσαμε για τι πολύ ωραίε δράσει που κάνετε ε, στο δίκτυο. Αλλά είπαμε να εστιάσουμε περισσότερο πια στι μαμάδες, στι γυναίκε, στα κορίτσια μα που έγιναν πρόσφατα μαμάδε. Και άρα αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αλλάξει όλη του η ζωή και όλο του το είναι. Η ψυχική διαδρομή προς τη μητρότητα είναι ιδιαίτερη, mm. θα έλεγα. Α, και εδώ ίσως ε, ε, να ακούσεις και πράγματα τα οποία ε, ε, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά. Και όμως συμβαίνουν. Όπως; ε, Είμαστε και οι ίδιες μαμάδες και ίσως και οι ίδιες να το έχουμε βιώσει. Ε, η κοινωνία θέλει τη νέα μανούλα χαμογελαστή, γιατί αυτή τα κατάφερε, γιατί άλλοι στο προσπαθούν και δεν το έχουν καταφέρει. Όμως, εμείς το ξέρουμε και σαν επαγγελματίες υγείας κοντά στις μητέρες, στις νέες μανούλες, ότι η εγκυμοσύνη συχνά συσχετίζεται με αυξημένα επίπεδα άγχους και στρες, mm -hmm. για πολλούς λόγους. Υπάρχουν αμφιθυμικά συναισθήματα στο πρώτο τρίμηνο, αρκετά. Ε, σκέψεις του στυλ, θα τα καταφέρω, θα, θα προχωρήσει καλά η εγκυμοσύνη. Πώς αυτό θα επικοινωνηθεί και τι γίνεται με την καριέρα μου, θα, 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 θα τα φέρω εις πέρας. Ε, και να α, πω ότι σε αυτό το φάσμα στην εγκυμοσύνη συχνά δοκιμάζονται και οι συντροφικές σχέσεις. Βέβαια εδώ πια μπαίνουμε σε τροχιά γονεικότητας και όλο αυτό το κομμάτι μπλέκεται όταν συνεπάρχουν ιδιαίτερα βιώματα mm -hmm. από το παρελθόν της κοπέλας ή όταν υπάρχουν τυχαίνει να υπάρχουν διάφορα γεγονότα σημαντικά γεγονότα ζωής γίνεται δύσκολο πιο δύσκολο πιο δύσκολα γεγονότα ναι. Ε, Ρουμπία, αυτό το εντοπίζουμε στη δική μας στη κοινωνία μόνο. Το εντοπίζουμε στη δυτική κοινωνία. Έχει να κάνει με το πλαίσιο που μία γυναίκα ζει και συνεχίζει να ζει μετά ούσα μαμά και τι απαιτήσει έχουν από την ίδια. Δηλαδή θα δούμε το ίδιο στρες σε γυναίκες, για παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική ή σε χώρες της Αφρικής και το ίδιο σε μια κεντροευρωπαία. Ε, ξεκάθαρο, ο δυτικό τρόπο ζωή σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα στρες. Σε το Αυτό είναι ξεκάθαρο. <laughs> Ακριβώ. Ε, ε, και ο ε, σε σχέση με όλο αυτό το κομμάτι, α, έχουμε και θέματα στην με μευτική φροντίδα. Mm -hmm. Τα οποία, αν θέλει και γι' αυτά μπορούμε να το συζητήσουμε. Σημειώνοντα, <laughs> μπορούμε να το κάνουμε <laughs> μια άλλη φορά. Να <laughs> συζητήσουμε, δηλαδή. Α, ε, σε σχέση τώρα με την εγκυμοσύνη και αυτά που συζητάμε, συνήθω, ε, συνήθως στο δεύτερο, στο δεύτερο τρίμηνο υφίεται, είναι, είναι ένα, α, μια φάση περισσότερης ευεξίας, mm -hmm. το βλέπουμε αυτό. Το έχουμε και καλά. Και ερχόμαστε προς το τέλος της εγκυμοσύνης που αρχίζει εδώ να δουλεύει αυτός ο φόβος για τον πόνο του το κετού. Mm -hmm. Είναι ένας φόβος με τον οποίο θα έλεγα έχουμε μπολιαστεί από μικρέ. Ε, από μικρές, με το που γεννιόμαστε, ακούμε διηγήσει για αυτόν τον πόνο του τοκετού. Και άμα δεν γεννήσει, δεν ξέρει ακόμα. Ακριβώς. Και εγώ γεννούσα δύο μέρε. Ακριβώ. Και μου σκιστήκαν τα σωτικά. Έτσι ακριβώ. Και άλλα πολλά τέτοια τραγικά. Ε, πρόσπαθα, θα σου πω και ένα, μια περίπτωση, ήμουνα στα εμβολιαστικά. Εμβολιάζαμε λοιπόν μία α, κοπέλα, ε, είχε λίγο φόβο ναι. για, το, για το εμβόλιο, οπότε ήταν στη γωνία η μαμά, πώς κάνεις έτσι, έτσι κάνεις τώρα, όταν θα γεννήσεις πώς θα κάνεις. Είστε, Μα εννοείται ότι το ζούμε όλες αυτό και έχεις την αγωνία, ναι. πώς, θα το, πώς θα ανταπεξέλθει το σώμα σου σε αυτό το πόνο. Ξεχνάμε ότι η φύση έχει τη σοφία... Και έχει προβλέψει να μπορεί το γυναικείο σώμα να για το κάνει και όχι μόνο μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές και στην υπόλοιπη ζωή της η γυναίκα, εφόσον το επιθυμείς και το θέλει. Και εστιάζουμε στο ότι δεν θα το καταφέρω. Ε, μην πας μακριά. Στη χριστιανική θρησκεία υπάρχουν παρακλήσεις για το πόνο του τοκετού. Στην αρχαία Ελλάδα γινόντουσαν θυσίες. Να. Ε, ναι, δεν είναι εύκολο. Αυτό... Τα... <laughs> Δύο λεπτά να τα πούμε και όλα πρέπει. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι ότι πάω, γεννάω, φεύγω. Γεια σα. Έχει μία διαδικασία, έχει πόνο όλο αυτό. Αλλά έχει έναν πόνο που η φύση έχει φροντίσει κάπως να το κάνει. Δουλεύουμε ε, με το σώμα. Εμεί μαθαίνουμε στι γυναίκε ε, να μην φοβούνται τον πόνο, αλλά να φοβούνται το φόβο για τον πόνο. <laughs> Α, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ε, γιατί η άγνοια, η ίδια η άγνοια και αυτή η συστολή ε, θα πυροδοτήσει μηχανισμούς, ε, επιβλαβείς ε, για την όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα πάρα πολύ συχνά να βγουν μπροστά ουσίες που και αυτές χρειάζονται βέβαια στην ομοιόσταση, ε, δρούν αντιρροπιστικά στη διαχείριση του στρες όπως είναι η αδρεναλίνη, να. όμως η υπερβολική αδρεναλίνη την ώρα του τοκητού, χαλάει την ιδανική ορμονική ενορχίστρωση για να έχουμε ένα τοκετό με βάση ε, τους νόμους της φύσης. Και ο Φρεντερίκλα Βουαχέ, mm. δεν ξέρω αν έχεις ακούσει γι' αυτό τον Γάλλο Μευτήρας ήταν. Από εσάς, κυρία μου. Ναι. ναι Εκτός από Μευτήρας ήταν διανοητής, ήταν ανθρωπιστής, ήταν φιλόσοφος, ήταν ποιητής, ήταν μέντορας εμάς των μεών. Ε, είχε νοηματοδοτήσει ε, τον το πόνο του τοκετού mm -hmm. και είχε πει ότι α, είναι ο μόνος πόνος τον οποίο δεν είναι όπως όλους mm. τους άλλους πόνους. Έχει ιδιαίτερο νόημα διότι ουσιαστικά φέρνει τη γυναίκα απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο με το δέο στις δύναμή τη. Τελικά τι αντοχές έχουμε. Ένας τοκετός που έχει εξελιχθεί όμορφα, χωρίς πόνο, χωρίς τραγικά, πώς το λένε, χωρίς τραύματα και ψυχικά και σωματικά, μας βοηθάει να έχουμε και μία καλή ψυχολογία το επόμενο διάστημα, όπου τελειώνει το παραμύθι και ο φόβος του τι θα μπορούσε να μου συμβεί και είσαι εσύ εκεί, είσαι εσύ και το παιδί και έχει τώρα να φροντίσεις μία καινούργια ζωή. Εδώ δεν έχει. Εστιάζουμε. Εάν έχω ένα καλό Προηγούμενο στον τοκετό μου. Βοηθάει λίγο σαφέστατα, ή δεν έτσι. Σαφέστατα. βοηθάει. Το βίωμα του τοκετού είναι καθοριστική σημασίας ε, και ένα βίωμα α, α, όχι ε, θετικό σαφέστατα συσχετίζεται με θέματα στο συνέστημα και στην ψυχολογία της νέας μαμάς μετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το διαβάζουμε στα βιβλία, αλλά το έχουμε και σαν εμπειρία. Mm. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο ε, σου λέω ότι γίνεται, συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι εύκολο αντίληπτο. Αν έχεις περάσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, θα σου πάρει και χρόνο να συνέλθει. Ναι. Ε, από την άλλη όμως, και συχνά το φέρνω σαν παράδειγμα, ε, έχουμε και τε, τις ε, μαμάδες που βιώνουν πολύ όμορφα τον το τοκετό τους. Mm -hmm. Ε, και μας παίρνουν μετά τηλέφωνο, να μας επικοινωνήσουν στο τμήμα. Και όχι σπάνια, το κάνω έως επί τούτου, ζητάω την άδεια... και τις βάζω σε ακρόαση, να τις ακούσει η ομάδα. Η ομάδα ενδεχομένως έρχεται με φόβο, που έρχεται με φόβο. Πολλές κοπέλες προέρχονται με συστολή... Mm. Ε, για να ακούσουν μία μαμά που γέννησε. Γέννησε φυσιολογικά, πήρε την οδύνα, είναι οι μόνες οδύνες που αγκαλιάζουμε με αγάπη, συνεργαζόμαστε μαζί τους για, γιατί θα μας φέρουν σε ένα αποτέλεσμα ανεκτήμη αξίας. Το μεγαλύτερο δώρο που πήραμε ποτέ, το μωρό μας. Ρουμπία, και έρχεται το δώρο αυτό. <laughs> ε, περνάνε και στιγμέ τι πρώτε μέρε που λέω, Εγώ θέλω να το γύρισω πίσω. το δώρο, το πακέτο αυτό. Να το πάω πίσω εκεί στο μεευτήριο και θα πηγαίνω να το βλέπω κάθε μέρα. Αλλά <laughs> ζορίζομαι συναισθηματικά ζω κάποια πράγματα, βιώνω κάποια συναισθήματα που δεν μπορώ και να τα ομολογήσω και που θα περίμενα ότι εγώ δεν θα τα ζήσω γιατί τώρα εγώ έχω ένα παιδί, άρα θα έπρεπε να ζω την πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου και πού είναι αυτή η ευτυχία, πού είναι αυτή η χαρά, γιατί εγώ δεν τη βιώνω. Εδώ έχουμε να συζητήσουμε πολλά, Μαλιανή μου. Σε εκείνη ε, και που φτάσουμε. Συχνά ακούω αυτό το κατάθλιψη και κα, κα, καμιά φορά είναι και ένα όρο που θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά κατάθλιψη. Η επιλογή τη κατάθλιψη. κατάθλιψη. Ακριβώ. Αυτό που συνήθω βλέπουμε ε, και είναι συνέπεια των έντονων ορμονικών διακυμάνσεων οι οποίε έπονται την υστεροτοκία. Δηλαδή, με το θα, ουσιαστικά ο πλακούντα είναι. Ε, αυτό που κρατάει σταθερές ορμόνες εγκυμοσύνης με το που θα γεννήσουμε το μωρό και θα γεννήσουμε και τον πλακούντα, Αρχίζει και πέφτουν από Βούτια. τα επίπεδα. Αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες σε πολλά. Και στο μαστό που είναι ένα όργανο που ανταποκρίνεται, έχει άμεση συνάρτηση με τις ορμονικές διακιμάσεις mm -hmm. Και στο κομμάτι του συναισθήματος. Έχουμε λοιπόν αυτά τα λεγόμενα blues. Τα blues τα βλέπουμε συχνά. Τη mm. μελαγχολία είναι... ναι, η μελαγχολία. Α, τα μπλούζα, όμω είναι κάτι το οποίο είναι αυτοδιαχειριζόμενο. Έχουμε, δηλαδή, μετάβλητο συνέστημα, έχουμε συγκινησία, ίσως λίγο άγχος παραπάνω. Έχουμε το δάκρυ που ε, τρέχει συχνά. Εμ, ε, και ακριβώς εκεί που αυτό εμφανίζεται, τα μπλούζα, εμφανίζονται και διάφορα άλλα, Αντριανή μου. Όπως. Ε, μετά το δεύτερο, τρίτο, 24ωρο, ε, ε, είναι το 24ωρο που ε, συνήθως θα κάνει την εμφάνισή του αυτό που λέμε φυσιολογικό σύκτερος. Αν ναι. η μανούλα αυτό δεν το έχει τακτοποιήσει στο πίσω μέρος του μυαλού δεν ξέρει, αγχώνεται ένα παιδάκι. παραπάνω. Στο παιδάκι θα εμφανιστεί. Ακριβώς. Αυτός, εκείνα τα 24 μας. ώρα θα ξεκινήσει και το λεγόμενο σπάργωμα, πέτρωμα του μαστού, σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή σε όλε αυτέ τι ραγδαίε αλλαγέ που αυτή τη στιγμή συτελούνται. Και πώ νιώθει εκεί η μαμά. Α, η μαμά λοιπόν, αν δεν είναι ενημερωμένη για όλα αυτά, ε, και καμιά φορά μπορεί να ακούσει διάφορα να είσαι στην Επαθέση, να και νά. τώρα, ή και άλλα πράγματα. Να το τώρα α, που κοιμάται, που κοιμάται επειδή πήρε το μπουκάλι και κοιμάται. Ε, και άρα, Αχ, το μωρό μα τώρα είναι ήσυχο. Αυτό όμω πώ τι πάει στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Λάθει, αυτό που μου. Ε, ότι δεν του είμαι αρκετή. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφτεί μια μαμά και να ξεκινήσουν μετά συναισθήματα mm. ε, Και mm. ε, να ε, και πιο πολύ ακριβώς, πολύ Ενώ μια μαμά η οποία είναι ενημερωμένη, έχει πάρει δηλαδή τη γνώση που πρέπει. Η γνώση είναι μεγάλη δύναμη. Γνωρίζει και δεν ματαιώνεται mm. σε τέτοιες κουβέντε. Γνωρίζει δηλαδή, ακόμα και αν ακούσει από μια μαμά της, από μια, από ένα άτομο, ότι θα, 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 δεν θα ματαιωθεί και θα τακτοποιήσει στο μυαλό Συνδέει της. Ναι, Είναι ένα μωράκι κοιμάται λιθαργικά επειδή πήρε το μπουκάλι, επειδή ενδεχομένω. Ε, πήρε περισσότερη ποσότητα από ό,τι χρειαζόταν το μωρό, επειδή έχει εκτεθεί σε μια πρωτεΐνη που δεν είναι για το ανθρώπινο είδος, είναι για ένα άλλο είδος. Οπότε κοιμάται λιθαργικά και ναι, για αυτό ακριβώς. Αυτό. Ε, ε, έχει και συνέπειες και στο στο προφίλ του θυλασμού της μετά και ξέρει ότι ο ίδιος ο ύπνος αυτός, ο, ο, ο ελαφρύσυπνο που παίρνουν τα μωράκια που θυλάζουν είναι και προστατευτικό για τα ίδια τα μωράκια γιατί τα προστατεύει από σύνδρομα. Mm -hmm. Οπότε εκεί να δει πόσο πιο, ε, πιο εύκολα είναι και να μπαίνει στην τη μαμά. Όταν Απλήμως. η μαμά το ξέρει, πώ θα την οφείλει. Αλλά να η γνώση είναι δύναμη. Ξεκάθαρα. Ακόμα και να ξέρει ότι κοίταξε, υπάρχει πιθανότητα με το που θα γεννήσει σιγά-σιγά λόγω των ορμόνών σου, λόγω όλων αυτών των αλλαγών στη ζωή σου. Να μην είσαι και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στη γη. Όταν αυτό διατυπωθεί και το ακούσει μια γυναίκα, πάει προετοιμασμένη. Γιατί σε έρχεται κεραμίδα, ότι θέαιαι μου, μόνο εγώ το ζω αυτό. Τι αγνώμων που είμαι. Σε πόσε φορέ ανοίγουν πόρτε στα κατοίκων και έχουμε. Βλέπω, πρισμένα ματάκια. <laughs> αλλά μου το επικοινωνούν αυτό. Να. Ότι είναι αυτό που λέγαμε στα μαθήματα. Να. Άρα το έχουν εντοπίσει. ακούσει. Και το έχουν είναι ενδοπίσει. τεράστιο βήμα. Δεν σημαίνει ότι θα σου έρθει. Θα έρθει, ναι. γιατί ναι. είναι και ορμόνη όπω είπε πριν. Αλλά ξέρεις το, το, το να το αναγνωρίζεις. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι ξένο, κάτι εχθρικό που ήρθε, που δεν μπορείς να αντιληφθείς περί την πρόκειται. Άρα τα πλούζι είναι μια κατάσταση αυτοδιαχειριζόμενη. Mm. Που όσο ε, ε, μέρα με τη μέρα βλέπω ότι τα καταφέρνω και τονώνομαι στο μητρικό ρόλο και έχω αυτό το αίσθημα αυτοϊπάρκειας, είναι αυτό που τελικά χρειάζομαι. Ρουμπία, το γεγονός ότι δεν κοιμόμαστε αρκετά το πρώτο διάστημα. Μεγάλο διάστημα. <laughs> του πρώτου μήνε, τα πω εγώ. Τώρα να μην σα φορτώσω μάλα. Αλλά... Δεν είναι και αυτό φυσιολογικό, να νιώθω λίγο κάπως περίεργα και ψυχικά, βεβαίως, αφού δεν ξεκουράζομαι. βεβαίω. Ο ύπνο είναι καθοριστικό. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά δρομολογώντα την εδραίωση τη γαλουχία, θα ακολουθήσουμε εμεί του ρυθμού του μωρού. Και το μωρό είναι βιολογικά προσδιορισμένο. That's it. Έτσι ακριβώ είναι το προφίλ του ύπνου του θυλασμού, που είναι και προστατευτικό για το ίδιο το μωρό και αντανακλά και ε, ανάγκες της ίδιας του της ανάπτυξης και της δικτύωσης των νευρονικών συστημάτων του, ε, κοιμάται έτσι. Άρα, μάλλον εγώ θα πρέπει να προσαρμοστώ, και αυτό το λέω, γιατί υπάρχουν και αυτέ οι αντιλήψεις και υπάρχουν και κάποιες κοινωνικές σχολές που ανέτειλαν ε, το, από το 20 και μετά, που μιλάνε ε, για την αυτονόμηση του βρέφους. Το βρέφος είναι καλό και υγιές όταν είναι, όταν είναι μόνο του, όταν είναι αυτονομημένο, όταν κοιμάται πολλές ώρες. Αυτό είναι άκυρο. Mm. Λοιπόν, ακ, αυτό, ακριβώς, είναι. Δηλαδή, αυτονομημένο. δεν μπορεί Ακριβώς, δηλαδή, δεν συνάδει με τις νευροφυσιολογικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες ενός νεογέννητου. Ξέρεις τι σκέφτομαι όση ώρα συζητάμε. Ότι το πώ τελικά νιώθουμε όταν γεννήσουμε τα παιδιά μα, εμεί οι γυναίκε που ζούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Είναι και βαθιά πολιτικό θέμα. Τι θέλω mm -hmm. να πω. Mm -hmm. Όταν πρέπει να γυρίσει πολύ γρήγορα στη δουλειά σου. Όταν δεν έχει καμία στήριξη για να παραμείνει καιρό με το παιδί σου. Θα πρέπει να επιστρέψει μερικού μήνε. Δεν θα μπορέσει ενδεχομένω λόγω τη εργασία σου να συνεχίσει τον θυλασμό. Όταν μπαίνει όλο αυτό στο τραπέζι. Όταν δεν υπάρχει ε, προνοιακή πρόβλεψη για τη μαμά για να μπορέσει να δουλεύει λιγότερε ώρε να οργανώσει λίγο διαφορετικά τη ζωή τη, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια ζωή του παιδιού. Και μην συζητήσουμε για τι γυναίκε που δουλεύουν στο δημόσιο. Εκεί υπάρχει μια άλλη πρόβλεψη, αλλά δεν δουλεύουν όλε οι γυναίκε στο δημόσιο. Δουλεύουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολιτικό το θέμα το πώ μεγαλώνουμε σήμερα τα παιδιά μα και πώ νιώθουμε. Αν εγώ γεννήσω ένα παιδί σήμερα και ξέρω ότι δεν θα έχω οικονομική επάρκεια αν σταματήσω να δουλεύω, αν απέχω όλε μου τι δραστηριότητε και αν αργήσω να πω θα χάσω και τη δουλειά μου, τι θα κάνω, Ρουμπία, δεν θα είμαι στα κάγκελα? Ακριβώ. Έχει δίκιο σε όλα αυτά που λε. Είναι, ε, είναι καθοριστική σημασία στο πλαίσιο α, το κοινωνικό. Πώ περιχαρακούν οι θέματα μητρότητα και θέματα θυλασμού. Ε, και εδώ έρχομαι, έρχομαι λίγο, αν θέλει, να κάνω κάποιε αναφορέ ε, και από το δικό μου το μετερίζει βέβαια, σαν ΜΕΑ. Ε, σε σχέση με κάποιες πιο παθολογικές καταστάσεις, yeah. δηλαδή, για να πυροδοτηθεί κάτι πιο παθολογικό στον ψυχισμό της, της νέας μαμάς, δεν φτάνει μόνο το ευμετάβλητο ορμονικό περιβάλλον. συνήθως συνηγορούν και άλλες παράμετροι ή ύψιχο-συναισθηματικές. και αναφέρομαι σε, σε κάποιο ιδιαίτερο ίσως ιστορικό προϋπάγον της κοπέλας. Ότι υπήρχε πριν Ή ξεκάθαρα το θέμα της σύντροφικης σχέσης, όταν, δηλαδή, υπάρχει ένα σύντροφος ε, και αναφέρομαι βέβαια ε, ε, και σε σχέση με το τι γίνεται γύρω μας και σε σχέση με τις κακοποιήσεις και σε σχέση mm -hmm. με έχουμε και πρόσφατο θλιβερό περιστατικό ε, και οι, οι θύτες είναι σύντροφοι, είναι ε, επίσης ε, γονείς των παιδιών μας. Ε, οπότε εκεί, πώς να μην πυροδοτηθεί κάτι ε, πιο παθολογικό. Και η κακοποίηση βέβαια έχει επίπεδα, έτσι. Δηλαδή. Είναι το σωματικό, είναι το λεκτικό, είναι το συναισθηματικό, είναι όλα αυτά. Ε, επίσης, ε, ε, άλλες ψυχοκοινωνικές παράμετροι. Ε, ζούμε και τη, το, το, τις λιβερές καταστάσεις του πολέμου προσφύγισες. Οι οποίες, και έχουμε υποστηρίξει προσφύγισες... Ε, δεν κάνουν τουρισμό. Ε, έχουν και ζήσει για τα επιδόματα μα. Ακριβώς. Έχουν ζήσει φρικτές καταστάσεις, έχουν φρικτά βιώματα και έρχονται σε μια χώρα, ξένη χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, <laughs> με ένα ξένο σύστημα υγείας. Ε, Πώ να μην είναι, δηλαδή, νομίζω ότι είναι ευνόητο ότι. Εκεί, όντω, ε, έχουμε και... επιβαρημένη ψυχολογία ή έχουμε πολύ ανθεκτικούς ανθρώπου, Ρουμπία, από εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν να, να διαχειριστούν την επιβίωσή του, Όχι, ξεκάθαρα έχουμε επιβαρημένη ψυχολογία. Είναι μαμάδε, δεν ξεχωρίζουμε, είμαστε όλε ναι. μαμάδε. Ε, δεν μπαίνουν διακρίσει εδώ. Ξέσαι, εκεί είτε είμαστε ταμπέλα, του δημοσίου, του ιδιωτικού, έτσι. είτε είμαστε από Συρία, είτε είμαστε από Κροατία, είτε είμαστε, είμαστε μονάδε. Μπαίνει ταμπέλα ε, ότι ναι. αυτέ έχουν αντέξει και χειρότερα. Όχι, δεν είναι, είναι έτσι, έτσι. όμω. Δεν είναι έτσι. Και πραγματικά χρειάζονται ένα σύστημα υγεία ε, και αυτό το, 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 το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όχι να του ανέχεται, να του ενσωματώνει. Είναι πολύ σημαντικό. Mm, πόσο αυτό. σημαντικό είναι αυτό που λες. Αυτό. Πότε μία μαμά, α φύγουμε από τις ακρές, από τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις mm. και πάμε σε, σε λίγο πιο καθημερινές, πότε μία μαμά θα πρέπει να θορυβηθεί και να πει ότι κοίταξε να δεις αυτό που μου συμβαίνει, δεν μπορώ πλέον να το διαχειριστώ μόνη μου, έχει φύγει από το πλαίσιο της μελαγχολίας και έχει πάει σε κάτι πιο σοβαρό. Ποια είναι τα καμπανάκια που θα χτυπήσουν. Ε, τα καμπανάκια που θα χτυπήσουν... Ε, και εδώ θέλουμε ένα περιβάλλον το οποίο ε, να, να ακριβώ, δηλαδή να είναι ευαισθητοποιημένο. Άρα θέλουμε το σύντροφο να είναι ευαισθητοποιημένο, το, το περιβάλλον, οι δυνατόν γονεί, αδέρφια να είναι ευαισθητοποιημένοι. Αυτό που θα μας κινητοποιήσει ε, είναι να είναι σε ένα διαρκές, έτσι καταθλιπτικό συνέστημα το οποίο. Να επηρεάζει τη λειτουργικότητά τη mm. και να είναι συνεχέ. Να, λοιπόν, λοιπόν, να μην πούμε, από να τα, τα τη. Να προσδίδει μά. χαρά, ενώ το μωράκι είναι μια χαρά, να είναι σε ένα άγχος, να άγχο, ε, ε, να, να μην μπαίνει χαρά και αυτό να την απορροφά. Δηλαδή mm. να μην την αφήνει ε, να είναι λειτουργική. Εκεί δηλαδή είναι. Όχι τόσο οι αγυπνίε που λέμε, αυτά είναι. Μέσα και σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ω ένα σημείο και αναμενόμενο. πούμε, και αν δεν κοιμηθώ το βράδυ, μπορεί να είμαι και λίγο πιο νευρική το πρωί. Εντάξει, ναι. δεν το συζητάω. Σε όλου μα έχει συμβεί αυτό. Το... Στου συντρόφου. Τόσο... Ναι. Ε, ναι, ε, ναι. Ο σύντροφο είναι καταλήτη. Ναι. Δηλαδή, τι ε... συμβουλέ δίνετε εσεί στου συντρόφου, ε, Καταρχά στου να είναι... συντρόφου. Ναι, ναι. ακριβώ. Ε, να είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά. Ένα σύντροφο, ο οποίο είναι ενημερωμένο, ξεκάθαρα στο λέω, Αντριανή μου. Όσο και αν το περιβάλλον ε, δεν είναι βοηθητικό, θα περιχαρακώσει, θα τονώσει, δεν φοβόμαστε. Είναι όλα άψογα. Και ο ψυχισμός της κοπέλας και το κομμάτι του θυλασμού δρομολογημένο, αν ο μπαμπάς γνωρίζει και ενδυναμώνει. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη και ε, προσωπικά το ε, ναι. πηγή στις δυναμές. ομάδες, ακριβώς στις ομάδες, υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τους μπαμπάδες. Και έχουμε και μπαμπάδες που τους δίνουμε και μετάλλια. Και είναι ποιοι Τι μπαμπάδες μιλές. αυτοί. <laughs> είναι οι μπαμπάδες οι οποίοι έχουν βγει από το, από το πλαίσιο αυτού του, 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 του ρόλου. Ε, ξέρετε, έχουμε και τα, τα μπελάκια τα, τα ε του φίλου. είσαι άντρα, ε, δεν θα πρέπει να είσαι συναισθηματικό. Ε, 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 η φροντίδα του μωρού είναι γυναικεία, υπόθεση. Ε, αυτά δεν βοηθάνε. Έχουμε Ενώ, αλλάξει όμω. Ε? ναι, Έχουν όταν ο μπαμπά όμω εμπλέκεται. Όταν ασχολείται, όταν βοηθάει, να σου πω και κάτι, νιώθει και ο ίδιο τον ομένο στο γονεϊκό του ρόλο. Δηλαδή είναι κάτι που κάνει και σε αυτό καλά. Έτσι. Οπότε και η μαμά νιώθει ότι δεν είναι μόνη της. και του τρει πια. Δεν είναι Ακριβώς. μόνη της. Όλη αυτή η συνθήκη μπορεί να μα συμβεί όχι απαραίτητα στο πρώτο μα παιδί. Στο δεύτερο. Ή στο τρίτο. Βεβαίω και μπορεί. Δεν είναι προνόμιο προ... τη πρωτότοκη. Ε... Όχι. Όχι. Σαφέστατα. Και έχει να κάνει και με διάφορες... Ε ε, καταστάσει ή γεγονότα ζωή που μπορεί mm. να συνεπάρχουν ή να συμβαίνουν. Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μα. Και κάτι τελευταίο, Ρουμπία μου, γιατί θέλω να το ρωτήσω οπωσδήποτε. Ακούμε συχνά. Έλα, Μωρία, εκεί μου είσαστε καλομαθημένε πια. Την μια μελαγχολία, την άλλη το ένα, την άλλη το άλλο. Οι γυναίκε παλιά γεννούσαν καμιά δεκαριά παιδιά ή κάθε μια, και τα αφήνανε εκεί και μεγαλώνανε μόνα του και δεν παθαίνανε και τίποτα. Αυτέ ήταν ανθεκτικέ. Ψυχικά. Σωματικά, ναι. δεν ξέρω. Προφανώς και σωματικά, να είναι καλά οι γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό, εμείς ότι δεν αποδεχόμαστε σε τα συναισθήματά πια Όχι, τα συναισθήματά μας είναι αυτά και τα αναγνωρίζουμε και τα αποδεχόμαστε. Ε, και δεν χρειάζεται να νιώθουμε ένοχε για αυτά. Έχουμε πολλούς ρόλους. <laughs> Έχουμε πολλά να κάνουμε εμεί οι γυναίκες. Ε, ε, είμαστε εκτεθειμένες σε όλη την αναπαραγωγική περίοδο σε διακυμάσεις ορμονικών επίπεδων. Ε, ε, έχουμε πολλά να κάνουμε ε, και το, νομίζω το κομμάτι της ψυχικής υγείας θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή μέσα από το πρίσμα της ιδιαιτερότητας του φύλου. Ναι. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και δεν αναφέρομαι είναι. μόνο στην περιγεννητική περίοδο. Υπάρχουν ψυχικέ γνώσει οι οποίε εμφανίζονται κατά κόρον στι γυναίκε. Γιατί συμβαίνει αυτό, Συνδέεται με, κάτι, με κάποιο στοιχείο τη βιολογία μα. Νευρικέ λοιπόν, ανορεξίε, λοιπόν. α πούμε. Ε, που ε, αυτά τα διαχειρίζονται ψυχίατροι. Ε, σε εμά τι ειδικότητε μα περνάει λίγο έτσι mm. υπό την έννοια ότι ο οργανισμό προσπαθώντα να επιβιώσει ε, θέτει πίσω τον άξονα τη αναπαραγωγή. Οπότε έχουμε mm. θέμα με του κύκλου, έχουμε θέμα με τη γονιμότητα. Αλλά Ή είναι ωραίο. ένα θέμα το οποίο κοιτάζουν οι ψυχίατροι, και από όσο δύναμη να γνωρίζω, έχει τι ρίζε του στα πρότυπα τα οποία έχουν πάρει οι ίδιε οι γυναίκε από τι δικέ του τις μαμάδες. Άρα προσοχή πώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μα. Είτε κορίτσια είναι, είτε αγόρια. Ρομπία μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε συναντιόμαστε, μου ανοίγει ένα μπουκέτο θεμάτων. Θα την θυμηθώ να τα σημειώσω όλα, να τα βάλουμε στην ατζέντα σιγά σιγά. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι αντί... ένα όμορφο από Και εσύ, μου. Και εσεί να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να. πάρετε το χρόνο σας, να αγαπηθείτε, να καταλάβετε τι σας γίνεται και να το ευχαριστηθείτε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.